Κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε. Κύριε Χατζηνικολάου, με ειδοποιούν από το γραφείο μου ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έχετε, κάποιος προσκεκλημένος σας, ο κύριος Μπαξεβάνης, δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου κατά τρόπο ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις και να θεωρηθεί ως επίθεση και μάλιστα αήθης. Μετέφερα ήδη απάντηση συνεργάτου σας. Δεν ξέρω τι μεταφέρατε. Ξέρω ότι όλοι γνωριζόμαστε στον τόπο αυτό. Εγώ δεν έχω μπει στην πολιτική ούτε ανεπάγγελτος, ούτε ανέστιος. Και μόνο να χάσω έχω από την ενασχόλησή μου με την πολιτική. Λοιπόν, η σύζυγός μου, όπως ξέρετε, είναι κόρη μιας πολύ γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας και είναι συνδικαιούχος στους λογαριασμούς της μητέρας της μετά τον θάνατο του πατέρα της. Αυτό μετέφερα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου προσωπική περιουσία και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μου διαδρομή. Είναι προϊόν επιχειρηματικής δραστηριότητας πολλών δεκαετιών. Τα ονόματα, τα πρόσωπα και οι καταστάσεις είναι πασίγνωστα και ιδίως σε μια κοινωνία όπως η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και θα παρακαλούσα τέτοιου είδους αναφορές και υπαινιγμοί να μην γίνονται, διότι ο καθένας έχει το πρόσωπό του, το όνομά του και τη διαδρομή του. Ποιος υπαινιγμός έγινε, κύριε Αντιπρόεδρε? Είπατε, αν μου έχουν μεταφέρει σωστά αυτά που είπατε, μάλιστα, γιατί δεν σας άκουσα ο ίδιος. Ναι. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που έχουν στους λογαριασμούς τους πολλά χρήματα. Αυτό που είπα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι στο ελληνικό κοινοβούλιο υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι είναι εκατομμυριούχοι. Ναι, υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι, κύριε Μπαξεβάνη, ναι, που είναι εκατομμυριούχοι και θα χαρώ αν συμφωνήσουμε στην εκπομπή σας σήμερα, ναι, να αναρτήσουμε στο διαδίκτυο συμφωνώ, και τα πόσα ενέργεια των δημοσιογράφων. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν ότι είπα, κύριε Πρόεδρε. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν να έχουμε ένα κεκτημένο από τη συζήτηση. Ναι. Αύριο θα το προσθέσω στο υποψήφιση νομοσχέδιο. Πολύ καλά θα κάνω. Ότι το πόθε ενέσχεση των δημοσιογράφων, όπως και των δικαστικών λειτουργών, μακάρι, και πολύ όλων όσων επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα το δημόσιο βίο, θα αναρτάτε στο διαδίκτυο. Είναι πρόταση τροπολογίας της κυρίας Αράπογλου, που λέει να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος κάθε χρόνο. Είναι πρόταση τροπολογίας προς τη Βουλή των Ελλήνων, κατέθηκε και αιτιολογική έκθεση. Να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στους Έλληνες βουλευτές για το πόθεν έσχες. Δεν χρειάζεται να γίνεται δειγματοληπτικός, να γίνεται καθολικός. Μακάρι να το κάνετε καθολικό. Καθολικός έλεγχος. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι, οι επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες που έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη από τον βουλευτή, που υφίσταται μεγάλες πιέσεις και ταλαιπωρείται. Αλλά δεν ψηφίζουν νομοσχέδια στη Βουλή οι δημοσιογράφοι. Δεν έχει σημασία. Διαμορφώνουν την γνώμη. Προχθές και όταν τους δίνει βήμα, κύριε Παξεβάνη, όταν τους δίνει βήμα εδώ η κρατική τηλεόραση με το χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Τους δίνει χρήμα η κρατική τηλεόραση. Έχουν την υποχρέωση. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Την υποχρέωση. Ναι, τι πράγμα. Να λένε στον ελληνικό λαό και αυτή την κατάστασή τους στην Ωραία, εκεί. Εδώ λοιπόν θα πω στον ελληνικό λαό, είναι ο νόμος 3904 23 Δεκεμβρίου του 2010, ναι, που αμνηστεύεται, αφαιρείται κάθε ποινική δίωξη από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν καταχραστεί ελληνικές, λεφτά από ελληνικές τράπεζες, όπως η πρώτον. Σε μένα απευθύνεστε. Σε εσάς απευθύνομαι, έχετε υπογράψει. Μπορεί να έχω υπογράψει ως υπουργός. Μάλιστα. Έχετε κάνει νόμο, κύριε Βενιζέλο, προχθές. Κάνατε Βενιζέλο, κύριε Βενιζέλο. Κάνατε νόμο που σας αμνηστεύει όλους τους υπουργούς οικονομικών από το 1997 μέχρι σήμερα για ό,τι έχετε κάνει σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες. Το κάνατε ή όχι? Κύριε Μπαξεβάνη, είστε ελλιπώς ενημερωμένος. Η ρύθμιση αυτή αφορά, ναι, τον τρόπο με τον οποίο κατατίθενται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Για λόγους συστημικής ευστάθειας του τραπεζικού συστήματος. Αφήστε πώς το ονομάζουμε. Δώσατε στην πρώτον 120 εκατομμύρια παρά τις αντιρρήσεις του λογιστηρίου του κράτους. Με ακούτε τι σας λέω. Αυτό το βαφτίσατε συστημική ευστάθεια. Δεν έχω διάθεση να διακόψω τον κύριο Πάγκαλο, αλλά επειδή έχετε μία ροπή επιθετική, βλέπω. Καταρχήν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος και το δικαίωμα να έχω οποιαδήποτε ροπή επιθετική αφορά την αλήθεια. Δεν είπατε κάτι εν τη ρήμη του λόγου σας. Έχετε μία επιθετική σχεδίαση. Σχεδίαση. Και σας λέω λοιπόν, θέλετε, αυτό με προσβάλλει που λέτε σαν δημοσιογράφο. Αυτό που λέτε με προσβάλλει σαν δημοσιογράφο. Σας απαντώ. Σας μιλάω με ντοκουμέντα. Σας μιλάω με έγγραφα που έχετε υπογράψει. Τι είπατε? Σας μιλάω με ντοκουμέντα, με έγγραφα τα οποία έχετε υπογράψει, με νόμο που κάνετε, που αυτοαμνηστεύετε προκαταβολικά και μου λέτε ότι έχω συστημική και σχεδιασμένη θετικότητα απέναντί σας. Ακούστε. Λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο είχε διαθέσει στη συγκεκριμένη τράπεζα
350 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και έπρεπε να τα προστατεύσει. Ναι. Και δεν μπορούσε να την οδηγήσει σε κατάρρευση για να χάσει όλα τα χρήματα. Γιατί θα την οργούσε σε κατάρρευση, δεν καταλαβαίνω. Διότι δεν θα είχε τη δυνατότητα, ναι, να συνεχίσει να λειτουργεί με νόμιμη άδεια. Και τώρα τι έκανε, ανέλαβε τα χρέη της. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε να καταρρεύσει. Το δημόσιο. Γιατί αυτή η προτίμηση, κύριε. Μην αλλάζετε θέμα. Το δημόσιο είχε υποχρέωση να εγγυηθεί και να καταβάλει τις, ναι, καταθέσεις έως 100.000. Με τα χρήματα που θα έδινα για να εγγυηθεί τις καταθέσεις έως 100.000, εγγυήθηκε συνολικά τις καταθέσεις της τράπεζας. Γιατί δεν εγγυάστε τη δυνατότητα του... Κύριε Βενιζέλο, το συγκεκριμένο θέμα το είχε αποκαλύψει η Ελευθεροτυπία με ρεπορτάζ της κυρίας Βουγάτσου. Το συγκεκριμένο θέμα το είχε αποκαλύψει, όπως λέτε, η περιφάνωση Ελευθεροτυπία και απάντησα στην Ελευθεροτυπία. Βεβαίως και μάλιστα πολύ υποτιμητικά και επιστατικά. Γιατί ψηφίσατε νόμο που σας αμνηστεύει προκαταβολικά και εσάς και όλους τους υπουργούς που ασχολήθηκαν με τις τράπεζες. Δεν μας πάρει δύο τριγόνια. Δεν αμνηστεύει κανένα. Δίνει το δικαίωμα στον υπουργό να καθορίζει το πώς κατατίθεται τα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Ο υπουργός στην ελεύθερη αγορά να κανονίζει πώς θα διατεθούν τα λεφτά στην πρώτον και αν θα ευνοηθεί ο κύριος Λαβριδιάδης ή αν δεν θα ευνοηθεί. Κύριε Παξεβάνη, δεν έχετε αίσθηση των μεγεθών. Τα διαθέσιμα δεν έχω, κύριε, εκείνη, δεν έχω, 120 εκατομμύρια τα διαθέσιμα δεν έχω, δεν έχετε, κύριε Βενιζέλο. Τα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή ήταν 12 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με το μέγεθος της κάθε τράπεζας έπρεπε να γίνει. Είχατε εισήγηση διαφορετική, είχατε το λογιστήριο του κράτους. Η εισήγηση ήταν παράνομη. Α, ήταν παράνομη. Παράνομη ήταν η εισήγηση του λογιστηρίου. Και ξέρετε γιατί ήταν παράνομη. Κοιτάξτε να εγγυηθείτε το εισόδημα των δανειζόμενων από τις τράπεζες. Ήταν παράνομη για το λόγο ότι τα απόλυτα έγγραφα βρέθηκαν να δημοσιεύονται στην εθνοτυπία. Για να δημιουργηθεί και πρόβλημα. Ήταν παράνομο. Για να δημιουργηθεί πρόβλημα ευστάθεια στις τράπεζες. Ευστάθεια της τράπεζας, θα πούμε που, κύριε Βενιζέλο. Μάλιστα. Κύριε Βενιζέλο, αυτή τη στιγμή ξέρετε τι έχετε κάνει. Ο κύριος Λαβρεντιάδης έχει καταχραστεί 51 εκατομμύρια, όπως λένε οι εισαγγελείς. Αυτά τα διερευνάει η δικαιοσύνη. Όχι, είναι στο καταδίωκτο. Έχετε ψηφίσει νόμο τον 3904, με βάση τον οποίο δεν υπάρχει καμιά δίωξη εναντίον του αν επιστρέψει τα λεφτά. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Το έχετε κάνει, όχι. Αυτά να τα ρωτήσετε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να σας απαντήσει. Εσάς ρωτάω, εσείς πήρατε τηλέφωνο. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο. Εγώ δεν πήρα τηλέφωνο για να απαντήσω για το τι κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όχι, ποιος εισαγγελέας, κύριε Γιάννη. Έχετε ψηφίσει ένα νόμο. Έχετε ψηφίσει ένα νόμο. Δεν χειρίστηκα τον νόμο. 23 Δεκεμβρίου του 2010. Με βάση τον οποίο όποιος καταχρεστεί λεφτά και τα επιστρέψει. Έχει το καταδίωκτο. Μπορώ να μιλήσω. Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο νόμος τον οποίο αναφέρεστε. Λοιπόν, δεν παρενεύει στην εκπομπή αυτή για να συζητήσω γενικά πολιτικά θέματα, διότι είναι επαρκέστατη η εκπροσώπηση της κυβέρνησης από τον κύριο Πάγκαλο. Έτσι, παρενεύει γιατί έγινε μία αναφορά προσωπικού χαρακτήρα, η οποία μπορούσε να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Αυτές ήθελα να τις άρω και παρενεύει γι' αυτό. Με την ευκαιρία δεν μας απαντάτε και στα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω να σας απαντήσω με την ευκαιρία στα υπόλοιπα, θα απαντήσει ο κύριος Πάγκαλος. Κύριε Βενιζέλο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Γεια σου, Ευαγγέλη. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Δύο τριγόνια. Κάλεσε Σπάγκαλο και πήρες και Βενιζέλο. και τι τριγόνια με τριγόνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω. Φάρσες.